Καλησπέρα, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Ερχόμαστε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Εύλογα κανείς αναρωτιέται γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογική υποδομή για την οποία μιλάμε για να αποτρέψουν τη σύγκρουση δύο τρένων. Δυστυχώς, την απάντηση την πήραμε με το χειρότερο τρόπο. Μάθαμε όλα αυτά τα χρόνια ότι η ασφάλεια στις μεταφορές, στη δουλειά, στην υγεία, στα ασφαλή σχολικά κτίρια, οι ζωές μας γενικότερα, για το κράτος είναι όλα κόστος. Στο ίδιο κράτος που ηγείται της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και προωθεί τις ψηφιακές επενδύσεις με εκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης να διοχετεύονται στους ομίλους του κλάδου, φροντίζουν οι όροι δουλειάς και ζωής να χειροτερεύουν συνεχώς. Χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων, μέσω εργολάβων, με μπλοκάκια, πρακτικάρι με το κατώτατο μισθό, συνάδελφοι με χρόνια προϋπηρεσίας να εργάζονται με καθυλωμένους μισθούς, με stand-by και ξεχύλωμα γενικότερα του εργάσιμου χρόνου, με όχημα τη τηλεργασία. Δεν είναι τυχαίο ότι η τηλεργασία ήρθε ως έκτακτη συνθήκη στην πανδημία και έγινε μόνιμο στοιχείο εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Δεν έχει στόχευση τη βελτίωση των δικών μας συνθήκων εργασίας και ζωής, όσο και να την αξιοποιεί η εργοδοσία σαν τυράκι στον εργαζόμενο για να την παρουσιάσει ως benefit με το δικαίωμα στην αποσύνδεση και άλλα που αναφέρθηκαν. Ενώ στην πραγματικότητα μεταφράζεται με το ξεχύλωμα του 8ωρου, υπερορίες, εντατικοποίηση, ειδικά όταν είναι να βγει η ρηλή στη δουλειά. Όπως στην πανδημία, έτσι και τώρα, η κυβέρνηση και η εργοδοσία την αξιοποιούν ως πανάκια για να μην παίρνουν μέτρα, πατάνε σε αντικειμενικά υπαρκτά προβλήματα και ελλείψεις σε κρατικές υποδομές για να την παρουσιάσουν ως επιλογή π.χ. μιας εργαζόμενης μητέρας. Στην Καλλιθέα που μένω, φέτος, αποκλείστηκαν 250 παιδιά από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Συνεπώς, για καμία μητέρα που αναγκάζεται να κάνει το ζογκλέρ, η τηλεργασία δεν είναι επιλογή, αλλά αναγκαίο κακό. Αντίστοιχα, σε τροποποιητικές συμβάσεις σε μια σειρά από εταιρείες του κλάδου και σε αυτήν που εργάζομαι, στην Nokia, στον OTE, στη Vodafone, στην OpenBet, στη Unify και αλλού, υποχρεώσεις του εργοδότη φορτώνονται σε εμάς τους εργαζομένους, μετακυλώντας την ευθύνη για την υγιεινή και για την ασφάλεια. Πάγια επιδίωξη λοιπόν των εργοδοτών και του αστικού κράτους ήταν ανέκαθεν η αύξηση της παραγωγικότητας και του βαθμού εκμετάλλευσης. Η κερδοφορία των εταιριών στο κλάδο μας μιλάει από μόνη της. Βλέπουμε οι εταιρείες στις οποίες δουλεύουμε να μετράνε δις ευρώ κάθε χρόνο και να τα ανακοινώνουν στα διάφορα Davos και άλλα συνέδρια, ενώ ταυτόχρονα αρνούνται συνειδητά να συζητήσουν για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, θέλοντας να διατηρήσουν τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητά τους. Όλα τα παραπάνω, λοιπόν, αποτυπώνουν το πώς βιώνουμε εμείς οι εργαζόμενοι την ψηφιακή μετάβαση και την ανάπτυξη στο κλάδο μας. Συνεπώς, το κράτος της δικτατορίας του κεφαλαίου, όπως και να το βαφτίσουν, κοινωνικό, δίκαιο, ψηφιακό, ήταν, είναι και θα είναι βαθιά αντιδραστικό και αντιλαϊκό και στη ψηφιακή εκδοχή του, όπως και η τάξη που εκπροσωπεί. Εκεί λοιπόν πρέπει να κατευθυνθεί η αγανάκτηση στο σάπιο καπιταλιστικό σύστημα και στο κράτος του. Η οργή πρέπει να γίνει ανατροπή. Γιατί το 2023 η ανθρώπινη εργασία και σκέψη έχουν δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια, με σύγχρονα δικαιώματα και ασφάλεια. Γιατί η ασχήμη αυτού του συστήματος, οι βάρβαρες εικόνες όπως αυτές στα Τέμπη, ούτε συνηθίζονται ούτε ξεχνιούνται. Δεν θα ξεχάσουμε τους νεκρούς μας. Θα γίνουμε φωνή τους. Συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στη μέση ενός μεγάλου αγώνα. Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και νεολαίοι συμμετείχαν στα απεργιακά συλλαλητήρια. Στο κλάδο μας, αντίστοιχα, το μπλοκ του ΣΕΤΥΠ ήταν από τα μεγαλύτερα από την ίδρυσή του. Οι αποφάσεις των επιχειρησιακών σωματείων, νέες εγγραφές στο συνδικάτο, νέοι απεργοί, όλα αυτά μας γεμίζουν αισιοδοξία. Επιβεβαιώνεται λοιπόν η αναγκαιότητα ύπαρξης των ταξικών συνδικάτων, γιατί αυτά προειδοποίησαν για το προδιαγραμμένο έγκλημα και στα Τέμπη. Αυτά έδειξαν ετοιμότητα από την πρώτη στιγμή για να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη. Εδώ λοιπόν αξίζει να αναφερθούμε και στο τι κίνημα πραγματικά θέλουμε. Ένα ριζοσπαστικό κίνημα που θα βγαίνει μπροστά για την ικανοποίηση των εργατικών λαϊκών αναγκών ή ένα κίνημα ουρά των εργοδοτών και των κυβερνήσεων.
Θέτουμε αυτό το ερώτημα γιατί την ώρα που χιλιάδες λαού διαδήλωναν για τα Τέμπη και όχι μόνο, ξημερώματα Σαββάτου, η πλειοψηφία της ΠΑΣ και ΔΑ και στο Δουσού του ΟΤΕ υπέγραψαν την εκκρεματική συλλογική σύμβαση εργασίας με βάση το σχέδιο της εργοδοσίας. Κάτι που ήταν στόχος καιρό τώρα. Να ξυλαθούν δηλαδή τα δικαιώματα δεκαετιών για τους εργαζομένους στον ΟΤΕ, που σε μεγάλο βαθμό δίνει το τόνο για τα εργασιακά στο σύνολο του κλάδου. Ή αντίστοιχα την 8η Μάρτη, που εργατικά κέντρα σωματεία δίναν τη μάχη της απεργίας, η απεργία πραγματοποιήθηκε χωρίς τη θλιβερή ηγεσία της ΓΕΣΕ που έλεμψε δια της απουσίας της. Αλλά δεν τους έχουμε ανάγκη. Μόνο η δική μας αγωνιστική δράση και οργάνωση μπορούν να δώσουν θετική έκβαση για τις διεκδικήσεις μας και τη ζωή μας. Μπορούμε να βάλουμε τη σφραγίδα μας στις εξελίξεις, γιατί εμείς τα παράγουμε όλα. Μπορούμε να προστατεύσουμε το εισόδημά μας από την επίθεση που δέχεται. Μπορούμε να προστατεύσουμε τις ζωές μας, να απαιτήσουμε και να επιβάλλουμε μέτρα προστασίας για το λαό. Αυτές τις μέρες έχουμε πάρει μία μικρή μόνο γεύση του τι μπορεί να κάνει ο λαός και η νεολαία όταν οργανώνονται, συζητούν συλλογικά και αποφασίζουν τα αιτήματα και τις μορφές πάλης τους οργανωμένα πλάι και με τους κομμουνιστές. Κάθε εργαζόμενος που συμμετέχει στο σωματείο του, που βλέπει στην πράξη την ανιδιοτέλεια και τη συνέπεια των κομμουνιστών σε κάθε αγώνα για το μερακάματο, ενάντια στις ανατιμήσεις, την ενεργειακή φτώχεια, ενάντια στους πληστηριασμούς και τις εκλογές, έχει μία μόνο επιλογή. Να ενισχύσει το ΚΚΕ και με την ψήφο του για να ακούγεται πιο δυνατή η φωνή του λαού μέσα και έξω από τη Βουλή. Γιατί το κουκουέ μπορεί να συμβάλλει ώστε η πείρα του λαού να οδηγηθεί όχι στην παρέτηση και την αναμονή, αλλά να αξιοποιηθεί θετικά, να γίνει δράση στον δρόμο της ανατροπής. Γι' αυτό και το πραγματικό δίλημο για το λαό και την νεολαία και μπροστά στις εκλογές είναι να είναι αδύναμα όλα τα αστικά κόμματα που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα και δυναμωμένο και ενισχυμένο το κουκουέ. Γιατί την ψήφο στο κουκουέ θα τη βρει την επόμενη μέρα των εκλογών, εκεί που τη βρήκε και την προηγούμενη, μέσα στους εργατικούς αγώνες για να πάρει ανάσα ο λαός. Συνεχίζουμε, δυναμώνουμε και κλιμακώνουμε την πάλι μας.